Βρισκόμαστε στην είσοδο του σπηλαίου που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Ερημίτη και θα μας μιλήσει ο πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Ευάγγελος Φακιανάκης που είναι κτήτορας και προϊστάμενος του προσκυνήματος. Τώρα πλησιάζουμε την είσοδο του Ιερού Σπηλαίου. Εδώ μπροστά είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης, ο Πορτιέρης. Εδώ. Που καλωσορίζει και ευλογεί τους εισερχομένους προσκυνητάς. Την Κρήτη ευχέτης και του κόσμου υπέρμαχος και υγειασμένος επάνης Θεηγόρε Πατήρ ημών Ιωάννη, νηστεία αγρυπνία προσευχή, ουράνια χαρίσματα ραβών, θεραπεύεις τους νοσούντες και πάντα τους προσκαλουμένους, δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διά σου, πασινιάματα. Εδώ είναι το ιερότερο μέρος του σπηλαίου. Έχει την εκκλησία, το ναό αυτό, 1000 ετών. Επίσης έχει το προσκύνημα εδώ του ιερού θαύματος που έκανε ο Άγιος Ιωάννης και διότι το εξηρώ το σπηλαίο. Έβγαλε νερό με τον μπαστούνι του προσευχόμενος και αυτό το νερό έγινε αγίασμα θεραπευτικό για τους ανθρώπους, τους προσκυνητάς που έρχονται χιλιάδες από όλο τον κόσμο να προσκυνήσουν και να πάρουν την ευλογία του Αγίου. Είναι η κολυμπήθρα στην οποία βαπτίζουμε τα παιδιά και τους μεγάλους, ηλικιωμένους. Έχω βαπτίσει πάνω από 1000 παιδιά εδώ, σε αυτή την κολυμπήθρα και μεγάλους, μεταξύ των άλλων και έναν πρεσβευτή της Ρωσίας, ο οποίος ήταν κρυπτοχριστιανός και έγινε χριστιανός εδώ και του δώσαμε το όνομα Παύλος. Ήρθε από τη Μόσχα με 100 συντρόφους του. Με αεροπλάνο και τους ήρθαν εδώ ως μάρτυρες στο μυστήριο αυτό της βαπτίσεως αυτού του ανθρώπου. Έγινε η εκκλησία προσέφερε μια φιλοξενία για το γεγονός ότι κάναμε και έναν από τη Μόσχα μεγάλο πρεσβευτή, τον κάναμε χριστιανό, ορθόδοξο. Αυτός εδώ ο χώρος είναι για τα ζωάκια, τα οποία φέρνουμε την παραμονή των Χριστουγέννων που γίνεται η αναπαράσταση στις γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού. Μετά από εδώ έχουμε εδώ τα ιερά πρόσωπα της Παναγίας του Χριστού γεννηθέντος, των Μάγων με τα δώρα και του Ιωσήφ του Μύστερος. Εδώ επίσης ένα ποίημα αφιερωμένο στη γέννηση του Χριστού. Χιλιάδες κόσμος έρχεται την παραμονή και προσκυνάει τη γέννηση του Χριστού εδώ. Εις της νύχτας στο σκοτάδι έλαμψε χρυσό αστέρι και της τελεέμ τη φάτην εκπρεσίας μάγους φέρει και η σοφή της οικουμένης με τα των φτωχών κμημένων προσκυνούν τον Θεό Βρέφος, μακαρίζουν την Παρθένα. Θεία φάτη, πώς εδέχθης του Θεού το μεγαλείον των Θεών σπαραγανωμένων, πώς εκράτησες πεδίον, δεν ευρέθη μικρών λίχνων δια των Θεών των όλων και ο ύψιστος εδέχθη εις μικρού σπηλαίου θόλων. Βασιλείς της γης μονάρχε, ρίψατε τα στέματά σας. Εις της Βηθλεέμ την βάτινη κλείνατε τα γονατά σας. Και φτωχή με τα πλουσίων προσκυνήσετε το βρέφος των Θεών σπαραγανωμένων εις ταράκι ως εις νέφος. Υπερήφανοι του κόσμου αλαζόνες εκ του πλούτου, μάθετε να ταπεινούστε εκ του μυστηρίου τούτου. Όχι του χρυσού οι έγλοι, ούτε των αξιωμάτων, των θνητών, δεν εξυψώνουν πρώτων θεϊκών ονομάτων. Ταπεινούς το πνεύμα θέλει ο Θεός του λατρευτάς του και τους αλλοιείς εκλέγει ο Χριστός ο ματικάς του. Την οφρήν την αλαζόνα του κακίστου φαρισαίου, δια του ουέ μαστίζει ο Θεός ο του σπηλαίου. Οι ιεροί βράχοι έχουν σχηματίσει ένα έρινο σταυρό για να δώσουν την ιερότητα και το μεγαλείο του σπηλαίου. Είναι σταυρωμένος ο σπήλιος,
τον βλέπετε στο βάθος, αυτό το φως κάνει ένα σταυρό με τις κόνχες των βράχων που πέφτουν προς τα κάτω. Είναι το θαύμα του Αγίου Ιωάννου του Ερημίτου. Γιατί τον ήθελε με σταυρό, τότε δεν μπορούσε αυτός να κάνει. Δεν ήταν χτίστης, ούτε είχαν χτιστάδες εδώ πέρα. Και έγινε ο σταυρός μόνος του με τα βράχια που σηματίστηκαν έτσι. Εδώ είναι η Αγία Τράπεζα από Κυπαρίσι, το οποίο ήρθε από τη Μυτιλίνη και φυγκάναμε με περιφέρεια 1,60. Και εδώ γίνονται οι λειτουργίες, οι νυχτερινές, οι μεγάλες λειτουργίες από τους αρχιερείς εδώ. Τον Ειρηναίο το Μεγάλο, πολλές φορές λειτουργήσε εδώ πέρα και τον έχουμε φωτογραφίσει. Και ο Νίν έχει λειτουργήσει 2 φορές εδώ. Είναι η Ανάσταση του Χριστού από πάνω. Την οποία την κάνουμε και αυτή τη λειτουργία της Αναστάσεως εδώ. Θαυμάσιο το κρυφό σχολείο, Πάτερ. Μιλήστε μας τώρα. Πότε το χτίσατε το σχολείο αυτό? Είναι μια απάντηση στους νεοτεριστές ιστορικούς. Μάλιστα. Που λένε δεν υπήρξε κρυφό σχολείο. Πώς μάθαιναν τα γράμματα ελληνικά 400 χρόνια σκλαβιά? Μάλιστα. Τα Ελληνόπουλα. Νάτε. Τώρα θα κάνουμε μια πλοήγηση μέσα στο κρυφό σχολείο. Ναι. Του Σπηλαίου, του Αγίου Ιωάννου του Ερημίτου, λοιπόν. Το οποίο ήταν όλα χώματα, τα αποχωματώσαμε. Μάλιστα. Και το αποκαλύψαμε. Ωραία. Στο προσκύνημα. Εδώ ερχόταν τα Κρητικόπουλα με φόβο και μάθαιναν γράμματα ελληνικά. Σε αυτά τα σκαμιά 15, όταν βρήκα μέσα εδώ όλα θαμμένα στα χώματα, και εδώ καθίζει ο δάσκαλος και τον έλεγε τις ιστορίες. Είχε τον Χριστό την εικόνα, αυτή την έβαλα εγώ την εικόνα. Με έναν καλό γέρο εδώ που μιλεί στα παιδάκια για να καταλαβαίνουν ότι ήταν κρυφό σχολείο. Στο βάθος είναι τα ερείπια μιας εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα του 13ου αιώνα. Και βρήκα και την άφησα όπως είναι. Την αποκατέστησα. Δίπλα εδώ είναι η κρύπτη του Αγίου. Αν προχωρήσεις 1 μέτρο θα τη βρεις. Εδώ είναι η κρύπτη του Αγίου. Εδώ εκκρύπτετο. Εδώ ξενυχτούσε. Καθήμενος, ούτε κρεβάτια, ούτε στρώματα, ούτε κουζίνες, ούτε τίποτα. Έβγαινε έξω και τρώγε κανένα χαρούπι, κανένα μίγδαλο, κανένα σταφύλι, ό,τι της εποχής. Ήταν πολύ ασχητής, πολύ ερημίτης και δεν ήθελε να βλέπει παιδιά και ανθρώπους. Ήθελε την μόνωση, να είναι απομονωμένος και να επιτελεί τα βασιλικά διακονήματα. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Εδώ είναι η έξοδος του Ιερού Σπηλαίου και εδώ έχω μια καμπάνα η οποία είναι ιστορική. Την έχουμε κρεμάσει σε ένα ξύλο το οποίο είναι το σχήμα του ψαριού. Ιχθύς Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Αυτή παίζει πάρα πολύ ωραία. Σιγά σιγά να σου κάνει νόημα. Το εισηκαστήριο αποτελείται από 3 μέγαρα. Το ξενώναμε 80 κρεβάτια για να φιλοξενούνται δωρεάν οι χριστιανοί. Την τραπεζαρία με 200 θέσεις για να τρώνε το φαγητό τους δωρεάν οι χριστιανοί. Και το αναψυκτήριο, το οποίο προσφέρει δωρεάν καφέ και τσικουδιά και ένα κέρασμα στους προσκυνητάς. Και έχει και ενθύμια τα οποία δίνει για να θυμούνται τον Άγιο Ιωάννη τον Ερημίτη.
Εδώ έχουμε φασιανούς. Πιο πάνω έχουμε παγόνια. Έχουμε πάπιες, χήνιες, φραγκόκοτες, διάφορες ποικιλίες φτηνών. Εδώ στο περιβόλι του Αγίου Ιωάννου του Ερημίτη. Πιο πάνω έχουμε το κοπάδι, το μαντρί, καθήκες και πρόβατα και αρνάκια και κατσικάκια, τα οποία φυλάμε εδώ πέρα και τα οποία διαθέτουμε στην φιλοξενία των πολλών προσκυνητών. Το πηγάδι είναι κτητορικό. Από τότε που κτίστηκε το μοναστήρι εδώ του Αγίου Ιωάννου του Ερημίτου και γεμίζει με όμβρια ύδατα νερά από το βουνό. Εδώ είναι ένα κομμάτι από λουλούδια, μια πρασιά στην είσοδο της μεγάλης πλατείας που έχουμε φτιάξει εδώ για τη φιλοξενία των προσκυνητών και αυτών που έχουν να βαπτίσουν παιδιά ή να κάνουν γάμο. Από εδώ περνάνε, από τον αθότυπο αυτό του Αγίου, ο οποίος φροντίζεται καθημερινά, χειμώνα, καλοκαίρι, από ειδικόν άνθρωπο που έχουμε εδώ πέρα διορίσει. Σε αυτό τον ιερό χώρο επιλέξαμε να οικοδομήσουμε ένα ιερών αθανάτων της κοινότητας σπηλιάς και της ενορίας σπηλιάς. Πάνω από 100 θα είναι οι τιμόμενοι εδώ μέσα, με εικονοστάσιο, με εορτή του Αγίου Λαζάρου που αναστήθηκε και θα αναστηθούν και αυτοί, και ήδη μαζεύω υλικό, πολύ σπουδαίο υλικό, το οποίο θα βάλω μέσα σε αυτό το χώρο, τον ιερό. Πατέρα Ευάγγελε, θέλουμε τώρα να μας πείτε λίγα λόγια σε ποια ηλικία χειροτονηθήκατε και σε ποιες ενορίες διακονήσατε μέχρι που ήρθατε στην ενορία Σπηλιάς. Χειροτονήθηκα σε ηλικία 23 ετών. 23 χρονών. Ήταν η πρώτη χειροτονία του Ειρηνέου, του Παλανάκη. Και τοποθετήθηκα στο Καστέλι, στη Μητρόπολη, Άγιος Σπυρίδωνας, και έκανα 3,5 χρόνια ως προϊστάμενος του Μητροπολιτικού Ναού. Μετά αντικαταστάθηκα από τον Ειρηνέο, τον νυν Γερμανίας, τον νυν Κρήτης, αρχιεπίσκοπο, τον επήρε ο δεσπότης και εγώ, επειδή ήταν κενή η θέση της Σπηλιάς, ενορίας Σπηλιάς, τοποθετήθηκα στο χωριό μου. Εγώ... Γέννημα θρέμα λοιπόν της Σπηλιάς. Της Σπηλιάς. Μάλιστα. Εγώ δεν το ήθελα, διότι ουδής προφήτης δεκτός εν ίδια πατρίδα. Όμως έγινε δεκτός, έκανα πολλά πράγματα. Το πρώτο που έκανα ένα νεοριακό κέντρο, το πρώτο της Μητροπόλεως της Σάμου Κεσσελίνου. Και παραμένετε ήταν... αγαπητό σε επειδή... όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, ναι, και στους ενωρίτες σας. Αυτό είναι η επιτυχία. Και επειδή το κάναμε το πρώτο αυτό εμείς, τη συνδρομή των απανταχού σπηλιανών, γιατί πολλοί σπηλιανοί μένουν στην Αθήνα και στα Χαλιά, ναι, ευραβεύτηκε η ενωρία μου και έδωσαν τα κεραμίδια δωρεάν του Πνευματικού Ενωριακού Κέντρου. Έδωσε η Μητρόπολης της Άμου Κεσσελίνου. Λοιπόν, αυτό το κτίριο έκανε πολλά. Διεικόνισε πολύ κόσμο. Επιμορφώθηκαν πάρα πολύ με θεολόγους, με καθηγητάς, με ρήτορας και με φιλοξενίες. Φιλοξενήσαμε. Ναι. Χιλίου σοσιαλιστάς με τον Ηλιού και Σία και Σία και Σία, ναι, και με τον Μητεράν και με τον Μίτσι Θοδωράκη αγκαλιά τραγούδισαν στα Πρατάνια τη Ρωμιοσύνη. Πολύ σημαντικό αυτό. Ένα. Μάλιστα. Και το δεύτερο, έγινε ένας διάλογος παγκοσμίου φήμης και εκτάσεως μεταξύ των Ορθοδόξων με αρχηγό το Στυλιανό Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας και με τους καρδιναλίους με αρχηγό το δεύτερο μετά τον Πάπα, το Βίλεμπραντ, έκαναν εκεί. Μάλιστα. Και τους φιλοξένησα και μου είπε ο Στυλιανός, καλή του ώρα, γιατί ζει ακόμα και είναι αρχιεπίσκοπος εκεί, παπά να μας ευχαριστήσεις. Δεν θέλουμε πιλάφι. Να βάλεις τις γυναίκες να μαζεύσουν βλήτα και χόρτα, να βράσουν χόρτα και να πάρεις μπαρμπούνια, καμιά ξυδαριά κιλά, να μας τα τηγανίσετε, να τα φάμε. Συγχαθήκαμε το κρέας. Και το έκανα αυτό, έβαλα τις γυναίκες 3 ημέρες και βρίσκανε χόρτα και κάναμε τη φιλοξενία αυτών των αντιπροσώπων της Καθολικής Εκκλησίας και της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Αυτά γίνανε στη σπηλιά επί των ημερών.
Πολύ και άλλα πολλά. Πολύ σημαντικό. Ο γημένη σύγε γίνε καρπός της θηλίας σου. Θεοτόχε ασθένε και ευε και χαριτωμένη από εδώ πάνω καμαρώνομαι και απολαμβάνομαι τη θέα αυτή του μεγαλύτερου μέρους των Μουχανίων, τον πράσινο κάμπο της Ελιές, τα σπίτια που είναι από το Κολυμπάρι απλωμένα μέχρι τα Χανιά και όλο αυτό το μεγαλείο το απολαμβάνει ένας προσκυνητής που θα έρθει στον Αγιάννη. Όταν ήρθε για πρώτη φορά ο πρώην Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης και στάθηκε εδώ, μου θυμίζει, μου λέει, Παπά Βαγγέλη, τον Αβραάμ που από κάποιο ψηλό μέρος είδε τους Αγίους Τόπους και ενεπνεύσει, από εκεί καμάρωσε. Έτσι και εδώ τα Χανιά μας και όλος ο νομός φαίνεται από εδώ. Μου φαίνεται να πάρω πορεία και να πάω να κηρύξω το Λόγο του Θεού.